Καλησπορίζουμε λοιπόν και σήμερα από την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας. Εδώ από το διαδικτυακόνα www.tv.gr έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το τμήμα τον έφορο και τον προπονητή από το γυναικείο, από το τμήμα του γυναικείου πόλου στον Πανιώνιο μας. Και όπως κάθε εβδομάδα θα πούμε όλα τα νέα του τμήματος. Θα αναφερθούμε και στις νέες γυναίκες οι οποίες έχουν και πολλές διεθνείς. Αλλά να παρουσιάσω πρώτα τους καλεσμένους μου, οι οποίοι είναι πρώτα ο κύριος Τάσος Παπαναστασίου και ο κύριος Νικόλαος Πετινάτος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, έτσι κοντά στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τάσο να πούμε γιατί κάποιοι που μπορεί να ξέρουν όπως εγώ, ας πούμε, να αγαπούσαν το πόλο και έτσι ενδιαφερόντουσαν για τις ομάδες που πρωταγωνιστούν, να μας πείτε δύο κουβέντες, κύριε Τάσο, για όχι το δικό σας βιογραφικό. Ήσασταν διεθνής με την ομάδα που τα έχουμε εκεί και προσωπικά της Γλυφάδας, κυρίως, σαν αθλητής. Γλυφάδα και Ολυμπιακό, ναι. Και Ολυμπιακό. Πολλά χρόνια νομίζω, με πολλές συμμετοχές στην Εθνική και μετά προπονητής, έτσι δεν είναι? Ναι. Προπονητής έχετε κάνει για να κατατοπίσουμε και τον κόσμο. Προπονητής έχω κάνει σε αρκετές ομάδες, έχω κάνει στη Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, τώρα στον Πανιόνιο, Εθνικό, Περιστέρι. Μάλιστα. Οπότε είσαστε νομίζω γύρω στα 20 χρόνια που είστε προπονητική. Παραπάνω. Και παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, και ο κύριος Πεπετινάτος, ο οποίος είναι στο... ο έφορος Τροποτινά. Όχι Τροποτινά. Ο έφορος. Ο έφορος. Χωρίς Τροποτινά. Χωρίς Τροποτινά. Ο έφορος στο γυναικείο. Ο έφορος στο γυναικείο. Σε όλα. Από φέτος. Σε όλα τα γυναικεία. Από φέτος. Σε νέες γυναίκες. Από κάτω μέχρι πάνω. Μέχρι και junior. Από κάτω μέχρι πάνω. Από 5 χρονών μέχρι 40, λοιπόν, πόσο, λοιπόν, πόσο είναι. Ωραία. 40. Πόσα χρόνια είσαστε σχετικά έτσι με ασχολείστε με το πόλο σου κύριε? Όσα χρόνια στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο όσα χρόνια είναι και η κόρη μου. Σαν έφορος πρώτη χρονιά. Ναι. Αλλά από κοντά από τότε που η μικρή άρχισε να παίζει πόλο. Μάλιστα. Η οποία τώρα είναι ηλικίες. 17. Νέες γυναίκες ή... και πρώτη ομάδα. Έτσι. Και πρώτη ομάδα. Έβαλε και το πρώτο γκολ. Στην πρώτη εθνική με τον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όλα αυτά σιγά. Προχτές. Λοιπόν, χάρη στον κύριο Τάσο. Να μας πει ο κύριος Τάσος, ο οποίος είναι δεύτερη χρονιά. Δεύτερη χρονιά. Είναι δεύτερη χρονιά προπονητής στο γυναικείο πόλο του Πανιωνίου. Δεν κάναμε εκπομπές πέρσι λόγω του κορονοϊού καθόλου και έτσι είναι η πρώτη μας επαφή με το τμήμα. Να μας πει ο κύριος Τάσος σχετικά με το ρόστερ της ομάδος, τις προοπτικές της ομάδος. Και τι περιμένουμε για τη φετινή χρονιά που να πούμε ξεκίνησε με την πρώτη αγωνιστική το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που η ομάδα μας κέρδισε πολύ εύκολα στη Θεσσαλονίκη την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ με 13-4. Εμείς βέβαια τα είχαμε πει προσωπικά ότι δεν θα έπρεπε να συναντήσουμε μεγάλες δυσκολίες με την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά ας τα πούμε τώρα και εδώ πέρα που μας ακούνε. Θα ήθελα να πω ότι από την περσινή χρονιά. Από την περσινή χρονιά, ναι. Στην οποία η ομάδα ανέβηκε αλφα-1 κατηγορία. Ήταν η δεύτερη της χρονιά. Ναι, είχε ήδη ανέβει η αλφα-1 κατηγορία. Ακριβώς. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε και καταλάβαμε την 7η θέση. Χωρίς play-off. Χωρίς τα play-off. Ναι. Με την κανονική σεζόν. Με την κανονική περίοδο. Ναι, μέσα έξω. Φέτος η στόχη της ομάδας ήταν μια καινούργια ομάδα αυτή. Βασικά θέλαμε να πλαισιώσουμε από τις ακαδημίες του Πανιωνίου παιδιά, να τα παντρέψουμε με κάποια παιδιά που είχαν έρθει και με κάποιες παλιές της ομάδας. Αυτό είναι και στο DNA του συλλόγου. Σε όλα τα χρόνια. Ναι, εντάξει. Έτσι. Και είναι και η δικιά μου φιλοσοφία. Εμείς πέρσι προσπαθήσαμε να δώσουμε μια ταυτότητα καινούρια στην ομάδα και νομίζω ότι το καταφέραμε. Δείξαμε μια συνέπεια και μια σοβαρότητα σαν να πούμε ομάδα. Ότι βγήκαμε 7η στις πόσες ομάδες που συμμετέχουν. Στις 10 ομάδες. Στις 10 ομάδες. Αλλά στόχος μας είναι για φέτος, διότι θέλουμε να δείξουμε ένα καλύτερο, να είμαστε καλύτεροι από την περσινή χρονιά, να είμαστε στην εξάδα και να παίξουμε στα play-offs. Φέτος θα γίνουν και play-off. Οι πρώτοι 6 και οι άλλοι play-out, πώς λέγονται. Όχι, όλοι οι τελευταίοι 4 θα παίξουν τα play-out. Η δυναμική της ομάδας είναι για να είναι τα play-out. Θα το δούμε όμως μέσα στην πισίνα και στη διάρκεια που θα έχει το πρωτάθλημα. Βέβαια,
μέσω αυτή της, του στόχου αυτού εκεί, δεν πάει το τμήμα να έχει και άλλους στόχους, οι οποίες είναι οι ακαδημίες και η παραγωγή παιχτριών, και όσο το περισσότερο παιδιά κορίτσια του συλλόγου να παίζουν γηγενείς, να σωματώνουν και να παίζουν στην ομάδα. Και αυτό έτσι είναι και το πλάνο μας για τα πρώτα αθώς, για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Για να μας πείτε και εσείς, κύριε Νίκο, που ξέρετε και τις ακαδημίες. Εγώ διαβάζω εδώ, που το έχει δώσει εδώ ο Στάσος, ότι έχουμε πολλές κοπελιές οι οποίες είναι και στα εθνικά κυμάκια. Έχουν παίξει αυτές οι κοπελιές. Έχουν παίξει, έχουν περάσει και κάποιες είναι και ενεργείς. Ενεργεί, η τερματοφύλακάς μας, Η Άννα Μίτσου, πέτος, εντάξει, που είναι του 2004, είναι ενεργεία διεθνής με την ομάδα των Νεανίδων. Δεύτερη θέση. Βγήκανε δεύτερη στο Πανευρωπαϊκό. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο και αυτό το κοριτσάκι, είναι και άλλα κορίτσια που είναι πιο μικρά. Έχουν άλλα κορίτσια ενσωματώσει τις προεθνικές ομάδες, όπως και του, η Πετινά του, η Νίκη, ήταν την περσινή χρονιά, αλλά και πιο μικρά κοριτσάκια τα οποία τα δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, θέλουμε να παράγουμε για να πλαισιώσουν τις εθνικές ομάδες. Συμπαίνουν και στα βαθιά, δηλαδή έχουν συμμετοχή και στην πρώτη ομάδα. Αρκετά από τα κορίτσια αυτά τώρα είναι μέλη της γυναικείας ομάδας. Να πούμε τι ηλικίες είναι η πρώτη μας ομάδα, τι μέσο όρο έχουμε. Οι περισσότερες είναι νεαρές αθλητές. Κοιτάξτε, αν αφαιρέσουμε τη. Να πούμε ότι έχουμε και δύο διεθνείς. Ναι. Την Ευγενία Πουστινίκοβα. Όλες αυτές εδώ είναι διεθνείς. Και την Μαρία Μποκατσέκου, ξένες. Δύο ξένες εννοώ. Έχουμε δύο ξένες. Εντάξει, η μόνη που σε μεγάλη ηλικία είναι 34 χρονών είναι η Ρωσίδα Ευγενία Πουστινίκοβα. Πουστινίκοβα, ναι. Έχει υπάρξει διεθνής με την εθνική ομάδα. Ναι, είναι ήταν διεθνής. Έχει και τρίτη παγκόσμια θέση με την εθνική Ρωσία. Όλα τα άλλα κορίτσια είναι μικρής ηλικίας. Δηλαδή, η μεγαλύτερη μας. Μετά πάμε, μία κοπέλα είναι 23 χρονών. Και οι υπόλοιπες είναι 22 και 21. Κάτω από 23. Εντάξει. Και μιλάμε τώρα 20 για. 20 και 21, μέχρι εκεί είναι οι νέες γυναίκες ή όχι. Οι νέες γυναίκες είναι μέχρι 20. Μέχρι 20. Εντάξει, μέχρι 20 ετών. Μετά έχουμε τις νεάνιδες που είναι μέχρι 18. Πάμε 16 κορασίδες και τα λοιπά. Εμείς τώρα έχουμε η ομάδα μας, τις νέες γυναίκες. Το πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει και αυτό. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε. Ξεκίνησε, αλλά η ιδιομορφία έχει το δικό μας το βήμα. Που μας πέρασε πάλι, ξεκίνησε και το πρωτάθλημα νέων γυναικών. Δύο εβδομάδες πριν ξεκίνησε. Παίξαμε βασικό Σαββατοκύριακο, 4 αγώνες. Είναι ότι. Μόνο ένα κορίτσι είναι 20 ετών. Από εκεί και κάτω, οι υπόλοιπες είναι του 2005, του 2004-2005 και κάτω. Άρα δηλαδή. Μπαίνουμε και στην κατηγορία των κορασίδων. Ναι, δηλαδή το 95% της ομάδας. Είναι. Είναι όχι νέες γυναίκες. Είναι μικρά παιδιά. Είναι κορασίδες, όχι. Παιδιά. 14-15 χρονών, 13. Αρκεί να αγαπάνε το. Αυτό, το Πανιόνιο και το άθλημα. Ναι. Το άθλημα πρώτα και τον Πανιόνιο θα τον αγαπήσουν στην πορεία. Ο Πανιόνιος έχει το μικρόβιο που σε τραβάει. Αν αγαπάς το άθλημα θα αγαπήσει. Δυστυχώς να κάνω μια παρένθεση εδώ. Τα προηγούμενα χρόνια μας έφυγαν πολλές κοπέλες. Αν αυτές δεν φεύγανε, ο Πανιόνιος θα ήταν κορυφαίος παντού. Και θα χτυπάγαμε και Ολυμπιακό και Βουλιαγμένο κτλ. Αλλά μας φύγανε λόγω των μορίων. Υπάρχει μια χαζή πρακτική. Ναι, για πείτε μας και πούμε γιατί. Φεύγουν τα παιδάκια να πάνε στις μεγάλες ομάδες για να συμμετάσχουν έστω και ένα δευτερόλεπτο, προκειμένου να πάρουν μόρια να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο. Συμμετάσχουν. Αν πάρουν πανελλήνιο πρωτάθλημα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, παίρνουν μόρια. Από 20% μέχρι 7% τάσο κάπου εκεί. Είναι από 18 και 9 παλιά. 18 και 9. Τη ζουμάδα του Νεανίδων ή τη ζουμάδα του. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες διαρροές από εκεί. Από φέτος είπαμε δεν θα μας ξαναφύγει καμιά κοπέλα. Τέρμα, ότι όσες φύγανε, δεν υπάρχει ανοχή σε αυτό. Να πούμε ότι να το αναφέρουμε γιατί από αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω. Εάν θα συμφωνήσω. Ότι αυτό το είπατε και όλα αυτά, ας πούμε, ο κύριος παράγοντας που κρατάει το πόλο πολλά χρόνια εδώ στον Πανίνο είναι ο κύριος Ιδέα Μπουταλάτ, έτσι. Ακριβώς. Και ο συνεργάτης σας. Ναι. Θυμάμαι και κάποιον άλλο κύριο που ήταν μαζί, δεν ξέρω αν ισχύει ένα δίδυμο 3-4 χρόνια. Παφιλή που λέτε. Όχι τον κύριο Παπαφιλίπου που ήταν ανέφορος, ενώ κάποιον ο οποίος ήταν και αυτός.
Βοηθούσε. Βοηθούσε τον κύριο Μπουζαλά. Δεν το ξέρω. Ναι. Ξέρω τον κύριο Μπουζαλά, ναι. Ο οποίος να είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν. Βοηθάει και παραβοηθάει. Ναι. Απλά εγώ θέλω να δηλώσω. Το τμήμα του πόλου να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι είναι ενιαίο και οργανωμένο και στους άνδρες και στις γυναίκες. Εννοείται, εννοείται. Με μια ομάδα είμαστε. Ναι. Είναι δηλαδή ένα, σαν να λέμε, compact, κάτι ενιαίο. Ενιαίο. Ναι. Δεν υπάρχουν ούτε προβλήματα με τις ώρες προπονήσεων και τα λοιπά, γιατί είναι οι άνθρωποι, όχι είστε, λέω, οι άνθρωποι, κάτω από τον ίδιο, έτσι είναι, ναι, κάτι, εννοείται, από τον ίδιο αρχηγό σε εισαγωγικά, πώς να το πω. Θα θέλαμε και τρίτο κολυμβητήριο, ναι. Φαντιάζομαι, συμφωνεί ο Τάσος αυτό. Ναι. Να πούμε γιατί και έχουμε πολύ κόσμο που αυτό ήθελα να αναφερθώ. Πόσα παιδιά έχουμε, γιατί οι ακαδημίες, να πούμε, τα junior είναι στην κάτω πισίνα, το βάρει ναι, τα μωράκια. Είναι τα μωράκια, τα πιο μικρά. Άντρες, γυναίκες, μπορεί να ξεπερνάνε και τα 200 άτομα, τάσο, Κάθανε, τώρα, Να μιλήσουμε για το γυναικείο τμήμα, που έχει μια άλλη δύσκολα σύνδεση. Ναι. Αλλά και το αντρικό που είναι, που έχει τους νέους άντρες, έφηβους κτλ. Θα μπορούσαμε να πολλές κατηγορίες. Υπολογίστε τώρα ότι θα πρέπει αυτές οι ομάδες να. Που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα, νομίζω. Πανκορασίδων έχει. Έχει. Κονασίδων, νεανίδων και γυναικών. Έχει μείνει, προμείνει, έχει πολλές κατηγορίες. Έχει παιδάκια που είναι μέχρι και 9 χρονών. Ναι. Αλλά είναι σαν παιχνιδάκι. Είναι σαν παιχνιδάκι. Ο σκοπός είναι να σπρώξουμε την ουλιά στον αθλητισμό. Πρέπει να είμαστε γύρω στα 200 άτομα, 150 άντρες και 50 εμείς. Μπορεί και παραπάνω. Αλλά βάλτε ότι κάθε ομάδα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί, να έχει χρόνο να προπονηθεί. Είναι πάρα πολλά. Μέχρι την ηλικία των 7-8 είναι κάτω στο βαρύκα, έτσι. Ναι, στο ανοιχτό, ή μέχρι τα 10 και μετά πιο 10 και 12. Εντάξει, ναι. 10 και 12. Βέβαια, αν κάποιο παιδάκι προοδεύει, το παίρνουμε στην επόμενη κατηγορία. Ναι. Το αναβαθμίζουμε. Δηλαδή, από τους κορασίδες και πάνω είναι που προπονούνται, να πούμε, στο κλειστό του Αρτάκη στο κολυμβητήριο. Ναι. Να αναφέρουμε, μια που τα λέμε τώρα όλα, ποιοι είναι οι προπονητές των νεανίδων. Τον Κορασίδο, να πούμε ποιοι είστε στο team, στο προπονητικό team. Στο τμήμα του γυναικείου είμαι εγώ προπονητής στις γυναίκες, με συνεργάτη το Γιώργο τον Κατσούλη, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος προπονητής, από τους καλύτερους προπονητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει προπονητής σε πολύ μεγάλα σωματεία. Έχει κατακτήσει πανελλήνια πρωταθλήματα γυναικών, ευρωπαϊκό τίτλο και ευρωπαϊκούς τίτλους, με την Βουλιαγμένη και με την Γλυφάδα στις γυναίκες. Υπεύθυνος των νέων γυναικών και των νεανίδων είναι ο Γιώργος ο Κατσούλης, με συνεργάτη εμένα, δηλαδή εγώ είμαι μαζί του από πίσω. Και στις πιο κάτω κατηγορίες μείνει Κορασίδες και τα λοιπά, είναι η Ζηνοβία Καραγιάννη, παλιά αθλήτρια κατοσφαίρησης, διεθνής, έπαιξε στον Ολυμπιακό, με βιογραφικό προπονητική σε μικρές κατηγορίες κορισιών και αξιόλογοι για τα παιδάκια που διότι χρειάζεται, ας πούμε, και προπονητές. Η εμπειρία χρειάζεται ακόμα περισσότερο στις πιο μικρές κατηγορίες. Εντάξει, παίζει και ρόλο και ο χαρακτήρας σε πάρα πολλά. Γιατί πια είσαι παιδαγωγός και ψυχολόγος και κοινωνιολόγος. Το έργο, ας πούμε, των προπονητών αθών είναι πολλαπλό και δύσκολο. Έχεις να κάνεις με μικρά παιδάκια, την ψυχολογία τους, να τα μάθεις να κολυμπάνε, να πιάνουν την μπάλα, δεν είναι εύκολο. Πιο εύκολο είναι το μεγάλο το project, έχεις να κάνεις με μεγάλες γυναίκες, από ότι να έχεις να κάνεις με παιδάκια. Ναι, αλλά είναι όμως και μεγάλη έτσι, η χαρά να βλέπεις να βελτιώνονται και να αγαπάνε. Και να μην σου φεύγουν. Αυτό τώρα το να σου φεύγουν, δεν το είχα σκεφτεί εγώ άλλη φορά, γιατί εγώ το ήξερα για τα κλασικά Ολυμπιακού και Βουλιαγμένη, όταν φτάνουν οι γυναίκες που πια υπάρχουν και μεταγραφές που τους δίνουν όχι μόνο διπορικά και κάποια χρήματα. Δυστυχώς, που αναφέρει ο Νίκος. Εσείς αναφέρεστε στα παιδιά που είναι 17-18 χρονών. Μπράβο, θα σας πω. Και φεύγουν. Για να πάρουν τα μόρια. Για να πάρουν τα μόρια. Και μετά δεν ξαναγυρνάνε, έτσι. Το να φύγεις, αν ξαναγυρίσεις, πάει στο καλό. Αλλά δεν ξαναγυρνάνε και δυστυχώς τα μαθαίνει πολύ ο Πανιώνιος. Και εκεί δεν υπάρχουν, γιατί στα άλλα αθλήματα είναι πιο εντάξει, στα πιο δημοφιλή. Υπάρχουν τα τροφεία. Εσείς είστε εραστεχνικό. Όχι, όχι, κάτω από 18 δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ τα παιδιά. Ούτε ένα ευρώ κάτω από 18. Γιατί έχουμε εδώ ένα φαινόμενο. Υπογράφει ο γονέας. Έχουμε ένα φαινόμενο το εξής.
Και δεν είναι μόνο. Και είναι μονοπόλιο του Ολυμπιακού αυτό ή πάει και βουλιαγμένη. Και στη βουλιαγμένη λοιπόν. Η βουλιαγμένη έχει και καλή ομάδα στις γυναίκες. Ναι. Μα μιλάμε για τις γυναίκες τώρα. Λοιπόν, θα σας πω δεν ξέρω με τις άντρες. Ναι. Τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή άντες. Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο για μένα δεν είναι καλό για τον υδατοσφαίριση. Γιατί δεν είναι μόνο για το οποίο είναι και για το αγγλικό. Ενώ υπάρχουν πολλά σωματεία που παράγουν παίκτες, παίκτριες και για μένα λάθος κάνουν αρκετά παιδιά τα οποία πάνε στα ότι πάνε να παίξουν μόνο μία κατηγορία. Ενώ και από αναδείχνονται και θα μπορέσουν να εξελιχθούν καλύτερα. Πάνε, όπως είπατε, είναι, μία κοπελιά που είναι κορασίδα μπορεί να πάει και στις γυναίκες λίγο να δούμε. Εμάς είναι πιο ελκυστικό, ας πούμε, το. Εμείς είχαμε τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, είχαμε κοριτσάκια τα οποία ήταν γεννηθήσεις του 2008. 12-13 χρονών. 7, τα οποία παίξανε νέες γυναίκες, οι οποίες είναι. Εμπειρία μεγάλη. Εντάξει, δηλαδή παίξανε, τη χρονιά που πέρασε, παίξανε γύρω στα 40 παιχνίδια. Ενώ είναι αντίστοιχο κοριτσάκι. Που θα εντάξει, πάει σε εγώ μια, εντάξει, στο πύχη Ολυμπιακό. Κάποιοι ασχολείται, δεν ξέρω αν σωματικά μπορούν να τα αποκριθούν. Βέβαια, η νεολαία τώρα είναι υψηλό σώμα κορίτσια. Είναι. Δεν θέλω να πω το εξής. Μια κοπελίτσα 13 χρονών, πού να πάει να σπρώξει μια κοπελίτσα 18-19 χρονών. Και στα αντίστοιχα πάλι και εκεί δεν είναι όλες 18, αλλά έτσι δεν είναι. Τόσο θα και εκεί θα υπάρχει. Η ουσία είναι ότι είναι, κάνει προπόνηση και με πιο μεγάλες παίχτριες. Εντάξει, δεν είπαμε ότι παίζει όλο το παιχνίδι, αλλά έχει συμμετοχή. Κάνει πιο ποιοτική προπόνηση. Παίζουν όσο παίζουν, αυτό το αξιολογεί ένας προπονητής σε αντιστοίχηση με ένα σωματείο που θα πάει στον Ολυμπιακό και θα παίξει μόνο την κατηγορία της. Λοιπόν, έχουμε ένα φαινόμενο τώρα το οποίο κάνει κακό στο πόλο, στα αγωγή και στα κουσία. Η Ομοσπονδία δεν μπορεί να πάρει. Αυτή είναι η νόμη. Θέλω να πω, εντάξει, και στα. Άμα θέλει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ φεύγουν. Αλλά έχουν βγάλει και ένα κάρτο. Σου λέει πρέπει να πληρώσει τροφία στο σύλλογο. Υπήρχε ένα μικρό. Βέβαια για τα δεδομένα του ποδοσφαίρου, τα 20.000 που είναι. Είναι τίποτα. Υπήρχε μια ελαστικότητα την παιδιά του Πανιωνίου, η οποία τελείωσε. Που έχω δηλώσει. Ελαστικότητα, μα δεν ξέρω. Μα δεν ξέρω αν είναι και στο χέρι τη ομάδα, αν ο πατέρα πει το παίρνω. Όχι, είναι. Α πάει στα δικαστήρια. Πάει στα δικαστήρια. Μην σου δούμε το. Είναι σαν να το αποφασίσει το δικαστήριο. Ή όταν, παίρνει, είναι, ή, όταν, λέω, όταν λέω το παιδί είναι ανήλικο, είναι 16 καρτά. Ναι, δεν σημαίνει μπαίνει και φεύγει όποιο θέλει. Ή φεύγει κάπου, ας μας δώσει και η ομάδα που πας κάτι αντίστοιχο. Δεν μπορεί να παράγεις εσύ να του βγαίνει η ψυχή του Τάσου και του κάθε Τάσου που είναι στον Πανιόνιο να βγάζει παίχτες και ένα πρωί να σου φεύγουν. Είναι κεφάλαιο για την ομάδα. Επενδύεις αυτά τα παιδιά. Θες να φύγεις, φύγε, φέρε μας κάτι. Την άλλη ομάδα. Μια ανταλλαγή παίχτη, κάτι. Μπορεί ξαφνικά. Να μην έχεις 20 παιδιά. Άμα θα συμφωνήσει ο Τάσος, μαζέψουν τα κοριτσάκια που είναι 17-18 χρονών, 20, δεν ξέρω, που είναι σε άλλες ομάδες, φύγαν από εμάς τα 3-4 τελευταία χρόνια, θα ήμασταν το νούμερο ένα στην Ελλάδα. Εμείς, όχι ο Ολυμπιακός, ούτε οι Βουλιαγμένοι. Είχαν δηλαδή. Ονόματα γνωστά, να μην λέμε. Εξέλιξη, να μην λέμε τώρα ονόματα. Να μην λέμε ονόματα. Εγώ είχα παλιά του. Δεν ξέρω αν το προλάβατε εσείς. Ο κ. Τάσος τον ξέρει γιατί ήταν εκεί στην κεφάδα του Πέτρου, το Δεπερίκο. Ο οποίος μου είχε πει πριν πολλά χρόνια ότι να ξέρεις τα κορίτσια αυτά που είναι 2004. Να τρώγε τον Ολυμπιακό, έτσι. Αυτοί έχουν μέσα στον Πανιόνιο. Ήταν στον Πανιόνιο ο Κορασίδες. Από τώρα όχι, το 4. Πιο μετά. Το 4 όχι. Το 4 ήταν. Όχι. Όχι, αυτά το 4 ήταν. Από άλλα σωματεία. Από άλλα. Ίσως την επόμενη Ολυμπιακή. Το 2000, από το 4 και μετά. Βγήκε και μετά βγήκανε 4-5 παίχτριες οι οποίες πήγαν από τον Πανιόνιο και πρωταγωνιστήσανε σε μεγάλες ομάδες και εθνικές ομάδες. Και εντάξει. Λοιπόν, αλλά είναι και αυτό μια λογική εξέλιξη. Όταν ξέρω εγώ, π.χ. Ολυμπιακός έχει ένα μπάτζετ το οποίο είναι οχταπλάσιο από την του Πανιόνιου. Εντάξει. Κινείται σε άλλα επίπεδα. Πενταπλάσιο 100%, ναι. Εντάξει, και εξαπλάσιο. Κινείται σε άλλα. Ναι. Να μην αναλύσουμε το γνώμα σου. Πείτε μας, κύριε Νίκο, στο διοικητικό κομμάτι, ποιους μπορούμε να αναφέρουμε σαν έτσι συνεργάτες. Εσείς είστε στο γυναικείο και καλύπτετε όλο το φάσμα. Εμείς είμαστε τρεις
Είμαστε καταρχήν, είμαστε τρεις εφόδες. Κάτω στα Τζούνιο, στα παιδιά, στο κάτω γύρω. Ένα λεπτό να σας πω. Έχουμε τρεις εφόδες. Οι οποίοι δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Ήταν και η Λούση, η Μουφζεσιάλη. Η Λούση, αυτή είναι προπονήτρια. Ναι. Στο διοικητικό κομμάτι έχουμε τρεις εφόδες μεταξύ αυτών και εγώ. Εγώ είμαι πρώτος μεταξύ ίσων, για να μην υπάρχει καμία. Και οι τρεις αναβιωτελώς προσφέρουμε. Φαντάζομαι έχετε και τις κάποιες χώρες. Ούτε γενικούς αρχηγούς, ούτε παραρχηγούς, τίποτα. Είναι ο προπονητής, οι προπονητές, εμείς και ο Ηλίας, ο Μπουζέλας. Αυτοί είμαστε που κινούμε τα νήματα. Ο Ηλίας βοηθάει. Είναι οι δύο κύριοι που είναι. Οι δύο κυρίες. Είναι η μητέρα της Άννας, που λέγαμε της προπονητής Μίτσου. Η Χριστίνα Μίτσου. Και την άλλη προπονητή. Η Τίνια Απέργη. Ανεδιοτελώς. Και οι τρεις μας. Και δεν έχουμε ούτε δεν έχουμε διάθεση. Επειδή είμαι 60 χρόνια εδώ και κάνω έργα σε τεχνικά σωματεία, σε νόμιμο πιντεκόπτη, ναι. Είναι ένα σοβαρό ζητούμενο στις εφορίες των τμήματων των Ακαδημίων να υπάρχει ομοψυχία από τους γονείς. Αυτό δεν το συζητάω. Γιατί, όπως τα ξέρετε και από παλιότερα, το δικό μου το παιδί δεν κολύμπησε, έπαιξε 2 λεπτά, το δικό σου το παιδί έπαιξε 15 λεπτά. Δεν ισχύει αυτό. Το δικό μου το παιδί δεν το βάζει. Υπάρχει ένα Στάσος που είναι δίκαιος και το έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Αν δεν παίξει η κόρη μου. Είναι σημαίνει... που λέμε των γονέων. Όχι, όχι, δεν ισχύει σε εμάς. Θα πει κάποιος, κι όμως και στα 15 χρόνια και στα 16 χρόνια. Δεν ισχύει σε εμάς αυτό. Ναι. Σε εμάς δεν ισχύει. Υπάρχει δικαιοσύνη. Ο αθλητισμός είναι. Συγγνώμη, Τάσο μου, είναι ο μόνος θεσμός. Γιατί η άμυλα έχει και αυτά καμιά φορά. Ο αθλητισμός είναι ίσως από τους λίγους θεσμούς που είναι δίκαιος. Αρκεί να έχεις το τιμόνι στους ανθρώπους έτοιμους. Ο Τάσος είναι ετοιμότατος. Αν η κόρη μου δεν παίξει, ποτέ δεν του παγώ γιατί δεν έπαιξε. Ούτε θα το πω ποτέ. Ξέρει αυτός γιατί δεν έπαιξε. Ή γιατί έπαιξε η άλλη πιο πολύ, έτσι πρέπει να παίξει. Αυτά. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα πριν κλείσουμε και για τα αγωνιστικά. Έχουμε να πάμε στη Βουλιαγμένη το Σάββατο. Όχι. Θα το παίζουμε στο Ηρία Χαναδρίου. Α, στον Ηρία Χαναδρίου. Ναι. Λογικά να κερδίσουμε. Λοιπόν. Και το πρωτάθλημα συνεχίζεται κανονικά με αγώνες κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Εντάξει, αυτό ακαδημαϊκά τώρα το παιχνίδι αυτό με τον Ηρία είναι να κερδίσουμε. Ναι. Και βασικά προετοιμαζόμαστε γιατί σε 10 μέρες θα παίξουμε με την Κλειφάδα. Με την Κλειφάδα. Εκεί να πούμε γιατί είχαμε και τον αγώνα που ήταν ισοβαθμή των αδρών Πανέλων Βουλιαγμένη και φάνηκε ότι εντάξει, αυτοί που ξέρουν από πόλο ξέρουν ότι η Βουλιαγμένη εντάξει, είναι χρόνια ομάδα και σε ένα επίπεδο έτσι, πιο ψηλό από εμάς. Πάλεψαν τα παιδιά, μπορούσαν να το κάνουν. Για το δικό μας, είχαμε μιλήσει και προσωπικά, για το δικό μας πρωτάθλημα, τι μπορούμε να πούμε για τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν κανένα δύο ομάδες που ξεχωρίζουν. Οι Βουλιαγμένοι ξέρω τουλάχιστον ότι είναι... Ολυμπιακός, Βουλιαγμένοι, Ολυμπιακός. Πάλι Ολυμπιακός. Είναι διόμιλοι πάλι για το γυναικείο. Όχι, όχι. Ένα. Είναι 12 ομάδες. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που είναι. Αλλά και οι Βουλιαγμένοι νομίζω. Ναι, ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες. Όχι, όχι, όχι. Θα σου πω. Μην πρώτα. Περίμενε. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία παίζουν τα κορίτσια αυτά από όλο πάρα πολλά χρόνια. Τις ομάδες είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα έχει ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Αυτές είναι ο Εθνικός. Βουλιαγμένη και outsider είμαστε εμείς με την ΑΕΚ. Δηλαδή, μη σου κάνει η έκπληξη αν ξέρω πω ο Παρθενός και η Πάδα και χάσει από την ΑΕΚ. Εκεί θα, μιλάω τώρα ας πούμε ότι θα δείξει στη διάρκεια τη σταθερότητα που θα έχει κάθε ομάδα. Η Βουλιαγμένη έχασε πάρα πολλές παίκτες και δεν νομίζω ότι θα είναι στο επίπεδο του Ολυμπιακού να διεκδικήσει. Θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Ναι. Εντάξει, είπαμε πολλά πράγματα για τα... Βέβαια, συγγνώμη, γίνεται πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα από την προηγούμενη. Είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, δηλαδή εγώ βάζω δύο ταχύτητες στο εθνικό. Είναι οι έξι ομάδες που σου είπα. Και οι υπόλοιπες έξι, οι οποίες μεταξύ τους θα διεκδικήσουν να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις. Και εκεί θα έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια. Εντάξει, θα γίνουν και εκεί πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ναι. Να πούμε ότι στα play-off εμείς, αν συμμετάσχουμε, αν μπούμε στην εξάδα, συμμετέχουμε για τα play-off. Ναι, ναι. Κάτι άλλο που θέλω να πούμε. Με το γυναικείο πόλο, τι δικαιώματα έχουμε στα ευρωπαϊκά.
Γιατί ο Πανιώνιος στο Πόλο τουλάχιστον έχει φτάσει και σε τελικούς. Πολύ παλιότερα. Μέχρι ποια θέση γίνουμε. Μέχρι ποια θέση λένε τρόφι και αυτά είναι στο γυναικείο. Οι πρώτοι δύο ή οι πρώτοι τρεις. Μετά μπορεί να ο δεύτερος αθλητής μπορεί να πάει και αυτό στο Champions League. Και οι επόμενοι δύο να πάνε στο European. Τέσσερις πρώτοι. Οι τέσσερις πρώτοι μπορούν να διεκδικήσουν. Βέβαια αυτό συνεπάγεται έξοδα και... Τεράστια έξοδα και δεν νομίζω... Εντάξει, θέλει σιγά σιγά, δεν μπορείς να... Δηλαδή... Όχι, για να πούμε πώς λειτουργεί το, έχει... το πρωτάθλημα. Θα πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη, να σου δούμε τα έξοδα για να βοηθήσεις. Δεν μας δίνει ούτε ένα ευρώ. Φέτος κάτι λέγεται από το στοίχημα, ίσως πάρουμε. Να το δούμε. Έχει μπει το στίχημα, έχει μπει και το. Να το δούμε όμως, να το δούμε. Ναι. Δεν το ήξερα. Υποχρεώνεται την πολιτεία να δώσει κάποια χρήματα, αλλά αυτό δεν είναι. Α, από τα έσοδα που έχει τα πολλά. Ναι, από το ποσοστό. Είπε λόγω τώρα του κορονοϊού και τα λοιπά. Θα είτε... Δοθήκανε. Όλοι οι σύλλογοι είχαν μειωμένα έσοδα. Δοθήκανε στην αρχή στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και μετά είπαν ότι θα δώσουν και στα τεχνικά αθλήματα το οποίο είναι το βόλεϊ, το χάντμπολ και το πόλο. Για τις ομάδες Α1 ανδρών. Και αυτό το ποσό που θα μοιράζεται το γυναικείο πόλο, οι ομάδες Α1 αλλά και του ανδρικού είναι από 1,5 εκατομμύριο για το γυναικείο πόλο και 1,5 εκατομμύριο για το ανδρικό. Για όλες τις ομάδες. Ναι. Για όλες τις ομάδες. Ή τι ξέρω εγώ, υπολόγισε ότι θα είναι γύρω στο αγκάτσι και την εφορία κτλ. Αυτά είναι γύρω στα 80 χιλιάρικα. Είναι μεγάλη βοήθεια, αν γίνεται. Είπαν θα το ολοποιήσουν. Θα το δούμε στην πράξη. Στο δικό μας πάντως το γυμναστήριο από ό,τι είδα τις προάλλες. Κολυμπάνε και η ΑΕΚ, κολυμπάει και ο Εθνικός, κολυμπάνε και για το Κύπελλο. Γίνονται και αγώνες ομάδων εκτός Πανιωνίου. Θέλω να πω στο κολυμπητήριο. Αυτοί οι αγώνες είναι πρωτάθλημα. Ναι. Και στις κατηγορίες εκτός από τις γίνονται σε ομίλους. Ναι. Γίνεται κλήρωση και η κλήρωση γίνεται σε κάποια κολυμπητήρια. Ναι. Να πούμε ότι το κολυμπητήριο το δικό μας θεωρείται από τα. Έτσι. Είναι δημοτικό. Είναι δημοτικό, αλλά από τα πιο έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν φιλοξενεί μόνο αγώνες δραπέζης, αλλά και κολύμβησης. Και κολύμβησης, ναι. Και το άλλο το καλλιτεχνικό. Το οποίο βέβαια είναι και αυτό είναι ένα λίγο πρόβλημα. Διότι όταν έχει αγώνες κολύμβησης, τις μέρες ας πούμε, δεν μπορούμε. Σαββατοκύριακο δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση, δεν μπορείς να κάνεις. Είναι πολλά. Να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν και άλλοι συλλογοί στη Νέα Σμύρνη, ότι εσείς προπονείστε κυρίως στο κολυμπητήριο της Αρτάκης, αλλά πηγαίνετε και στον Άγιο Κοσμά. Τον Άγιο Κοσμά, ναι, καταφέραμε και πήραμε τρεις φορές την εβδομάδα και μας έχει βοηθήσει. Να το αναφέρουμε αυτό. Ναι, μας έχει σε καταστάσεις που είναι δίπλα στο κάρτ εκεί. Ναι, ναι, στο καταδυτήριο, το κλειστό κολυμπητήριο εκεί πέρα. Και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, διότι αποσυφορίζεται το κολυμπητήριο της Νέας Μύρνης και μπορούμε να κάνουμε μια ποιότητα. Αυτό έγινε παραχώρηση της Ομοσπονδίας ή. Όχι. Κάνει σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο Δήμο. Σύμβαση κάνει. Το Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά ανήκει στην Γενική Γραμματεία. Ναι. Δικαίωμα έχουν να κάνουν σωματεία έτοιμα και να κάνουν προπόνηση και εκεί. Εντάξει, εκεί προπονούμαστε και εμείς, έχουμε πάρει όρες και η ΑΕΚ και ο Ιδραϊκός και η Γλυπάδα έχουν πάρει όρες και εξυπηρετούνται. Ναι, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε κολυμπητήρια. Η Νέα Σμύρνη για μένα έπρεπε να έχει ακόμα ένα κολυμπητήριο ολυμπιακών διαστάσεων. Εδώ ολόκληρη Καλλιδέα έχει. Αντίστοιχο κολυμπητήριο. Η περιοχή είναι αυτή. Τις επιτυχίες που φέρει το ελληνικό πόλο, υπάρχει αναντιστοιχία με τις υποδομές. Μεγάλη αναντιστοιχία. Καταρχήν η μόνη ομάδα που δεν συζητάς να πάει στην Ολυμπιάδα. Ξέρεις ότι πάει στην Ολυμπιάδα. Τι θέση θα πάρει, ναι. Τι θέση θα πάρει. Και άντρες και γυναίκες. Και άντρες και γυναίκες. Και από κάτω και τα ηλικιακά. Τέτοιες επιτυχίες τα ηλικιακά δεν έχει φέρει το ποδόσφαιρο, ούτε τον μπάσκετ. Εγώ θα, επειδή περιμένει και η κοπελιά που θα κάνει την επόμενη εκπομπή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είπαμε αρκετά πράγματα και κάποια στιγμή θα έρθουμε και με την κάμερα να πάρουμε και κάποιον αγώνα στις νεάνδες ή στις νέες γυναίκες ή στις γυναίκες. Στην Α1 στις γυναίκες. Απλά επειδή είναι πολύ βεβαρημένο το, έτσι, οι κάμερες του σταθμού με άλλες υποχρεώσεις σε διάφορα άλλα σωματεία, θα έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Μπουζαλά και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κάποιο παιχνίδι να το δείξουμε. Ωραία. Έτσι, γιατί υπάρχει προοπτική. Και όταν υπάρχει η προοπτική για κάποιο άθλημα σε ένα σύλλογο, να πούμε έτσι πριν κλείσουμε ότι το πόλο του Πανιωνίου ανδρών και γυναικών είναι τα μόνο ομαδικά που παίζουν στην πρώτη τάξη κατηγορία. Δυστυχώς είμαστε σε μια περίοδο χρονική που κρατάνε τη σημαία του Πανιωνίου ψηλά. Και εγώ πιστεύω ότι και οι οργανωμένοι έρχονται στο αντρικό
Τώρα για το γυναικείο, εντάξει, σιγά σιγά, σιγά σιγά θα το παλέψουμε κι αυτό. Εισιτήρια δεν έχουμε. Λοιπόν, να αναφέρω βεβαίως, πριν κλείσουμε, αυτό που είδα, ότι υπάρχουν οι κάρτες διαρκείας για το πόλο, που και εγώ έχω πάρει και τίνω να ξέρετε, και αν περάσετε από τη γραμματεία του Αρτάκης υπάρχουν οι κάρτες διαρκείας, που είναι μια ενίσχυση των 10 ευρώ, είναι τουλάχιστον τυπική για να μην πω μηδαμινή. Έτσι, δεν θεωρείται αυτό εισιτήριο διαρκείας. Είναι μια ενίσχυση για να δείξουμε ότι θέλουμε να πούμε είμαστε παρόντες. Και με αυτή την κάρτα διαρκείας, μόλις είδα, υπάρχει μια κλήρωση που θα γίνει. Έτσι, για κάποιο τριήμερο στην Κεφαλονιά ή στο Βαθύ Ιθάκης. Όποιος έχει κάρτες διαρκείας, κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά. 30 Δεκεμβρίου θα γίνει. 30 Δεκεμβρίου θα γίνει μια κλήρωση που είναι τριήμερο σε καλό ξενοδοχείο. Με πρωινό, γιατί όχι να το σκεφτείτε και να βοηθήσουμε, να δείξουμε βασικά στους ανθρώπους που τρέχουν το πόλο ότι ο Πανίωνος είτε αγαπάει είτε πηγαίνει είτε δεν πηγαίνει, θέλει να συμμετέχει στην προσπάθεια των αθλημάτων που κρατάει την Πανίωνη σε μια ψηλά, έτσι, και που να πω και εγώ μισή κουβέντα τώρα προς το κλείσιμο. Να σας αναφέρω ότι πριν 3-4 χρόνια τον κύριο Μπουζαλάς ήταν στην άτυχη θέση η ομάδα της Α1 των ανδρών να πέσει η κατηγορία και το συνάντησα μετά από λίγο καιρό πριν ξεκινήσει η Α2. Δεν είδα κανέναν άνθρωπο που να είναι συνοφριωμένος, που να είναι απογοητευμένος κτλ. Είδα έναν άνθρωπο που είπε εντάξει, επενδύσαμε κι εμείς, επένδυσαν και το Φάλιρο, επένδυσαν και άλλες ομάδες, δεν σταθήκαμε τη χέρι. Φέτος όμως ανέβουμε. Έτσι, πολύ απλά, πολύ με μπέσα και φάνηκε ότι ο άνθρωπος αγαπάει αυτό που κάνει και έχει και συνεργάτες που τον βοηθάνε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάσο, και εμείς, κύριε Νίκο. Και θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, μέσα στη χρονιά, μακάρι να έρθουν επιτυχίες και να υπάρχουν ερίσματα να μιλάμε. Γεια και χαρά σε όλους και θα έχουμε το επόμενο ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Γεια σας.